Στο πρώτο 20 λεπτό ψαχνόμασταν και δεν ήμασταν αρκετά καλοί, όμως η εμπειρία των παιχτών κατάφερε τις ελάχιστες ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο να τις κάνει γκολ και να βρεθούμε να κερδίζουμε 2-0. Ξέραμε για το Κρυονέρι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δύσκολη, παίζει στην κόντρα και μπορέσαμε και τους αντιμετωπίσαμε. Μια κουβέντα για τους τερματοφύλακες που προπονείς και το επίπεδο που βρίσκονται. Έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Τυχαίνει και τους ξέρω χρόνια. Τους είχα και σε επαγγελματικές ομάδες και του Μαρινάκη από μικρό στη Γάμα Εθνική όταν έπαιξε ο Αστέρας. Τον Κάρσο τον είχα Β' Εθνική. Είναι πάρα πολύ καλή τερματοφύλακες. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί πέρα ότι δεν ξέρουμε ποιον να βάλουμε από τους δύο. Βέβαια είναι μια θέση που δεν μπορεί να κάνεις πειράματα και να αλλάζει συνέχεια στη θέση αυτή. Είμαστε σίγουροι ότι όποτε χρειαστεί και οι δύο είναι έτοιμοι να παίξουν. Και μια κουβέντα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Φέτος γίνεται από ό,τι φαίνεται ένα πιο καλό πρωτάθλημα, πιο καθαρό, σε όλα γενικά. Οι ομάδες παίζουν πιο... δεν έχει ξεφύγει καμία ομάδα και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα παλέψουμε κι εμείς για την άνοδο. Πιστεύω να φέτος να είναι η χρονιά μας. Και για το κόσμο του Αστέρα Βάρης που ακολουθεί παντού φέτος. Ο Αστέρας έχει κάποιους φιλάθλους που ακολουθούν παντού, μέσα έξω. Και αυτό είναι το καλό, δηλαδή πάμε κάπου έξω, δεν φοβόμαστε. Ξέρουμε ότι δίπλα μας είναι οι άνθρωποι αυτοί. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο έργο που κάνουμε, τον πρωταθλητισμό.